Γεια σας και πάλι. Θα δούμε τώρα μια άσκηση κυρίως για κοιλιακούς αλλά και πάνω μέρος κορμού που πιάνει όλο το μη πίσω από τον ώμο που συνδέει ώμο και τα μέρη της πλάτης τα οποία συνήθως τα αποκαλούμε ως φτερά. Λίγο πιο ιδιαίτερη αυτή η άσκηση, πιο απαιτητική. Ξεκινάμε με ένα 16 για άντρες συνήθως. 8 ή 12 κιλά για γυναίκες, αλλά αυτό και πάλι σας λέω έχει να κάνει με την σωματοδομή, τη δύναμη, την φυσική κατάσταση του καθενός. Εμείς πάντα επιλέγουμε τη συντηρητική οδό και προσπαθούμε να χτίσουμε δύναμη, αντοχή ή αντοχή στη δύναμη πάντα προοδευτικά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε λοιπόν το abs twist, αυτό που θα κάνουμε να καθίσουμε στο πάτωμα. Μπορούμε τα πόδια μας να είναι είτε τεντωμένα είτε να τα μαζέψουμε, ό,τι βολεύει τον καθένα. Αυτό συνήθως έχει να κάνει και με την ευληγησία που έχει ο καθένας ή η καθεμία μας. Εγώ θα προσπαθήσω να έχω τα πόδια μου τεντωμένα. Φέρνω το kettlebell ψηλά. Μπορώ να το πιάσω είτε έτσι είτε ανάποδα. Και αυτό που κάνω είναι τεντωμένη πλάτη, κυκλικές κινήσεις. Θα κάνουμε σύνολο 20. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Όπως είδατε, η κίνησή μου ήταν ελαφρώς περιορισμένη. Αυτό έχει να κάνει διότι ακόμα είμαστε σε φάση που γυμνάζουμε τους μυς του πάνω του κορμού, ούτως ώστε να μπορούν να συνηθίσουν το γεγονός ότι αρχίζουν και κουβαλάνε ένα σημαντικό φορτίο βάρους. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να πιάσουμε το kettlebell πάνω και κάθε φορά που θα στρέφουμε το κορμί μας δεξιά-αριστερά, θα φύγουμε το kettlebell κάτω. Σηκώνουμε κάτω. Θα κάνουμε πάλι 20 τέτοια. Πριν ξεκινήσαμε από τα αριστερά, τώρα θα πάμε από τα δεξιά. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Προσπαθώ η πλάτη μου 7 να είναι τεντωμένη. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άσκηση η οποία είναι αρκετά ευεργετική για τον κορμό. Οπότε τώρα θα πάμε λίγο να τεντώσουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Μας λέγω το kettlebell μπροστά μας. Πάμε. Ξεκινάμε με στάση του παιδιού ή child's pose. Ανοίγουμε τα πόδια, διζόμαστε μέσα. Να αισθανόμαστε ότι τραβάνε εμείς τις πλάτες των ώμων, χαλαρή ανάσα. Χωρίστε μπροστά. Βάζουμε πάνω. Ανάζουμε μας χαλαρές. Λίγο κουνιόμαστε για να βρούμε την καλύτερη θέση. Τι σημαίνει καλύτερη θέση, πιο άνετη. Τι σημαίνει πιο άνετη, λιγότερη ένταση. Δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε έτσι η ώρα. Πρέπει να αισθάνεστε και τους κοιλιακούς μύες και τους μυς πίσω στη μέση να τεντώνουν.
Πάντα βοηθάμε την ανάσα μου, χαλαρά. Τεντωμένα τα χέρια μπροστά. Σηκώνομαι. Και κάθομαι πάνω στις φτέρνες μου, τεντωμένα τα πόδια. Στη στάση του τζούντο ονομάζεται σέιζα. Όπως βλέπετε πάντα η πλάτη είναι ολοκληρωμένη. Σας ευχαριστώ πολύ.